κύριε Γιαννούλη. Ο αστυνομικός διευθυντής Κέρκυρας, ο κύριος Μάρθος Γιαννούλης, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτής της συνομιλίας για να κάνουμε εντός εισαγωγικών μια κουβέντα, ουσιαστική όμως, για αυτό το οποίο έχει συμβεί τις προηγούμενες μέρες και για αυτό το οποίο θα ακολουθήσει και τις επόμενες μέρες, διότι σήμερα, Δευτέρα, 3 του μηνός, Κυριάκο, οριοθετείται μια δειλή επιστροφή προς την κανονικότητα με την εστίαση να παίζει καθοριστικό ρόλο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, κύριε Γιαννούλη. Χρόνια πολλά, αληθώς Ανέστη, κύριε Ζηνιάτη, κύριε Μάνηση, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές, σε όλους τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Πρέπει να σας πω ότι προς την ελληνική αστυνομία, εγώ, στο πρόσωπό σας. Ακριβώς. Εγώ με τον Κυριάκο και τον Βαγγέλη Καποδίστρια που κάναμε ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες και το έχουμε πει. Ζήσαμε την αγωνιώδη προσπάθεια υφισταμένων σας να μαζέψουν την κατάσταση στους δρόμους της πόλης της Κέρκυρας από το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, για να μην πω από το Σάββατο του Λαζάρου που και είχαμε εκτιμήσαμε ως ένα σημείο ότι η προσπάθεια αυτή είχε θετικά ομολογουμένως αποτελέσματα. Ναι. Δύο αστερίσκους μόνο θέτουμε, σπάσιμο τον πότιδο με ό,τι είδαμε και 12 τα μεσάνυχτα τα πυροτεχνήματα. Ναι. Λοιπόν, είχαμε αυτές τις εικόνες συνωστισμού. Θέλω να ακούσω τη δική σας εκτίμηση για αυτό το οποίο εξελίχθηκε και το οποίο κατά την άποψή σας τι έφταιξε και είχαμε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις. Με το χέρι στην καρδιά, κύριε Γιαννούλη, γιατί Κερκυραίοι είμαστε και εσείς Κερκυραίος, εδώ θα ζήσουμε και οτιδήποτε εξελιχθεί από εδώ και στο εξής θα μας αφορά όλους. Μάλιστα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να μπορέσω να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα. Εκείνο που έχω να πω εγώ, κάνοντας ένα μικρό, μια μικρή έτσι... Απολογισμό. Απολογισμό. Αποτίμηση της προσπάθειάς σας. 14 μήνες η ελληνική αστυνομία στην Κέρκυρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει όσο γίνεται περισσότερο χαμηλά τα επίπεδα μόλυνσης ή μεταδοτικότητας του ιού, με τους συνεχείς ελέγχους, με τις προτροπές, με τις συστάσεις, ακόμα και με κυρώσεις. Προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα ώστε οι συμπολίτες μας να πιστούν να φορούν μάσκα, γιατί από ό,τι λένε οι ειδικοί, η μάσκα σώζει, και το πετύχαμε αυτό σε ένα πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Την τελευταία εβδομάδα, βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο, είναι γεγονός αυτό, αδιαμφισβήτητο. Και ως ένα σημείο κατανοητό, ειδικά για τη νέα γενιά. Για τη νέα γενιά, ναι, γιατί... Είμαστε γονείς και καταλαβαίνουμε. Ακριβώς. Η νέα γενιά, λοιπόν, πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα, δεν μπορεί άλλο να κάθεται μέσα στο σπίτι ή να ζει με περιορισμούς και όλα αυτά. Για την τελευταία εβδομάδα, λοιπόν, από του Λαζάρου και μετά, όπως πολύ σωστά θέσατε, υπήρχε ένα ερωτηματικό αν θα πρέπει να υπάρξει μια, ας πούμε, συγκρουσιακή σε εισαγωγικά ή εκτός διάθεση ή όχι. Υπάρχει η γενικότερη αρχή και καθοδήγηση και από την πολιτεία να μην επεμβαίνουμε όπου υπάρχει οργανωμένο πλήθος, να μην έχουμε επαναλαμβανόμενα φαινόμενα της Νέας Μύρνης. Να υπάρχουν πιο πολύ προτροπές, συστάσεις, νοθεσίες κλπ. Και αυτό που λέτε έχει επιχειρησιακά, αστυνομικά κριτήρια και μόνο. Αστυνομικά. Να το τονίσουμε με έμφαση. Όχι, το έκανα. Κριτήρια. Εγώ το είδα, το ζήσαμε αυτό. Ζήσαμε τα οχήματα με τις δουντούκες να προτρέπουν τη διάλυση. Αλλά είχαμε ένα κυνηγητό στους δρόμους και τα καντούνια πιο σωστά. Και την Πάνω Πλατεία. Πόλης Κέρκυρας, την Πάνω Πλατεία δηλαδή. Ήταν αξιοθαύμαστη η προσπάθεια των υφισταμένων σας. Προσπαθήσαμε Είδαμε αγωνιώδη τρόπο να προσπαθούν να μαζέψουν, αλλά εδώ η αντίσταση πια έχει πάρει άλλα χαρακτηριστικά. Ναι, κοιτάξτε, εμείς προσπαθήσαμε, όπως είπατε, συγγνώμη. Λέω, δεν συνεμορφώθη προς σας υποδείξει, όπως λέει και το λαϊκό άσμα, δεν έχει όμως... να κρατάει στο χέρι του ένα ποτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο η αντίδραση του κόσμου. Αλλά είναι τι να κάνει. Του Δήμου της Κέρκυρας. Αυτό θα έρθουμε. Σε δύο συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Θα έρθουμε. Που δεν αποσαφινίστηκε. Θα έρθουμε σε αυτό. Εγώ λέω τη μεγάλη εβδομάδα που το ζήσαμε με τον Βαγγέλη Καποδίστρα που κάναμε το ρεπορτάζ στην πλατεία. Εγώ είδα λοιπόν τα οχήματα να λένε οι υφιστάμενοι του κύριου Γιαννούλη. Να τους λένε, παιδιά, φύγετε, να τους προτρέπουμε πολύ φιλικό τρόπο. Να κρατάει ο νεαρός, η νεαρά
και η παρέα του στα χέρια τα πλαστικά ποτήρια με τα ποντά και να ατενίζουν προς αστυνομικούς με μια ειρωνική διάθεση. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εάν η αστυνομία βλέπει όμως πλαστικά ποτήρια με ποτά, δεν πάει μόνο στην νεολαία, πάει και στους καταστηματάρχες απέναντι. Μα τα έχει πουλήσει ο καταστηματάρχης και έχει κλείσει. Πώς το έχει πουλήσει? Μα σου λέω στην πλατεία, πάνω από την ΑΟΚ. Πώς το λένε, ρε Κυριακό? Μες τη νύχτα. Πώς πουλούσε ενόπνευμα ο καταστηματάρχης? Κοίταξε, δεν το δοκίμασα. Εγώ υπέθεσα ότι είναι ενόπνευμα. Τι να πω, με νεράκι ήταν. Ας το αφήσουμε αυτό. Πάμε στον αστυνομικό διευθυντή. Γι' αυτό που λέτε για το ενόπνευμα, ενώ η αρχική, η πρώτη κία, αν θυμόσαστε, που είχε πρωτοεκδοθεί στην αρχή εφαρμογής των μέτρων, απαγόρευε την πώληση αλκοολούχων ποτών. Ναι. Πλέον οι καταστηματάρχες, οι έχοντες τον κωδικό του take away, είχαν δικαίωμα να πωλούν τέτοια ποτά. Ακόμα και σε επίπεδο take away. Ναι. Με την κία την, που ίσχυε την περιμένη. Οι έχοντες την άδεια take away. Είχαν που είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βεβαίως. Έχετε ελέγξει αν όσοι άνοιξαν υγειονομικού ενδιαφέροντος είχαν μετατρέψει την άδειά τους σε take away? Διότι αν δεν το είχαν κάνει, δεν θα μπορούσαν να δώσουν τίποτα. Όχι, τα ελέγχθηκαν. Οι πιο πολλοί είχαν τέτοιο κωδικό. Είχαν τέτοιο κωδικό. Βλέπετε ότι ξέρω κι εγώ κάτι. Πάρα πολλοί νεαροί εφοδιάζονταν μπύρες και από περίπτερα. Εντάξει, αυτό το κατανοούμε και δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση ούτε η αστυνομία να ευθύνεται, ούτε ο καταστηματάρχης. Ναι. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε, κύριε Ζηνιάτη και κύριε Μάνεση, προσπαθήσαμε να είμαστε συγκαταβατικοί, να εφιστούμε την προσοχή, να προτρέπουμε να αραιώνουν, να φοράνε τις μάσκες τους ή να διαλύονται, γιατί υπήρχε παραμόνευο κίνδυνος του κορονοϊού. Η ελληνική αστυνομία έχει κοινωνικό ρόλο. Δεν μπορεί να είμαστε ο μπαμπούλας και αυτό είναι ένα αλότριο καθήκον που δεν μας αναλογεί, αλλά ωστόσο σε εμάς τους πολίτες ενδεχομένως να μην αρέσει. Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν σας χαρίζομαι ως φυσική ηγεσία, ομολογουμένως αυτή η προσπάθειά σας ήταν σωστή. Λειτουργήσε ως ένα βαθμό αποτρεπτικά, δεν μπορούσε να κάνει θαύματα, όμως είναι μέσα στα πλαίσια των κανόνων μιας ευνομούμενης πολιτείας. Δηλαδή προειδοποιητικά, με υπομονή, να τους χαλάσετε το πηγαδάκι, άρα κάποια στιγμή μία, δύο, τρεις θα βαριόντουσαν και θα φεύγαν. Ναι, αλλά δεν μαζεύονταν η κατάσταση. Ως ένα βαθμό μιλάμε. Πρέπει Μεγάλη Πέμπτη ήταν οι υφιστάμενοι, το είδαμε, το ζήσαμε, το Βαγγέλη, το Καποδίστρια που κάναμε το ρεπορτάζ. Ωραία, θα πάμε στο Μεγάλο Σάββατο. Μεγάλη Πέμπτη. Κυριάκο μου, αμέσως να πάμε και στο Μεγάλο Σάββατο. Διότι αλλά θέλω να ακούσω εγώ τώρα, το είδα στην περιοχή του πεζόδρομου, κάτω από την παλιά νομαρχία, να διαλύουν τη συγκέντρωση, να συγκεντρώνονται στο πάρκο της Πάνω Πλατείας, να είναι εκεί, κύριε Διευθυντά, 10 αυτοκίνητα, να είναι 15 μοτοσυκλετιστές, να διατρέχουν και τα λοιπά και να κάθονται απαθείς και να τους κοιτάνε. Και την απάντηση στην έδωσε ο κύριος Γιαννούλης, ότι κρίθηκε επιχειρησιακά ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν επεμβαίνουμε, λειτουργούμε προληπτικά για να μην δημιουργήσουμε καμία νέα σμήνη ή καμία κυψέλη. Σου απάντησε και για το λόγο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μεγάλο Σάββατο. Τι έγινε στο σπάσιμο των Πότιδων? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το σπάσιμο των Πότιδων είναι ένα έθιμο 400 ετών, 500 ετών. Είπαν, η μία οπτική λέει ότι θα έπρεπε να αποκλειστεί κλπ. Μα για να φτάσει στη Σπιανάδα, στην πλατεία Στολιστών, υπάρχουν 50 κανούνια, 50 καντούνια, 50 σημεία πρόσβασης. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ να αξιοποιηθούν σε τέτοιο σχεδιασμό 500 αστυνομικοί να αποκλείσουν αυτό το σημείο εκεί. Αυτό ήταν παράλογο. Προσπαθήσαμε λοιπόν εκεί να κλείσουμε το χώρο ώστε να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός, κανένα ατύχημα, με σκηνιά, σε συνεργασία με το Δήμο, και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, και να προτρέπουμε συνεχώς να αραιώνουν και να μην συνοστίζονται και να φορούν τη μάσκα τους. Πάρα πολλοί συμμορφώθηκαν στα μηνύματα της αστυνομίας, φόρεσαν τη μάσκα, κάποιοι άλλοι όχι. Είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός, ξέρετε. Δεν είναι αναμφίβολα αποκλειστικά αστυνομικό. Εσείς με το έμπειρο μάτι σας έχετε μια εκτίμηση για το τι κόσμο συγκέντρωσε η πρώτη ανάσταση στις 11? Από ό,τι συζήτησα και με τους συνεργάτες μου αξιωματικούς, υπό κανονικές συνθήκες μπορεί και να μαζεύονταν και 8 και 10 χιλιάδες άνθρωποι. Προχθές περίπου 2-2,5 πολύ βαριά. Όχι παραπάνω. Εκεί τους έχω και εγώ. Ναι, αλλά ήταν στο Λιστόν. Δεν ήταν απλωμένοι. Δηλαδή ήταν πάνω από πεντοφάναρο στο τμήμα της Πάνω Πλατείας και βεβαίως κάτω από τα Βόλτα. Εκεί ως ένα βαθμό μπορείς να το ανεχθείς, ας το πούμε. Τώρα, το βράδυ των. Και στις περιφορές των επιταφείων επίσης δεν είχαμε την επιβάλλον. Ναι, και εκεί δεν είχαμε την νεολαία.
την αντίθεση. Εκεί είχαμε τους πιστούς. Ναι. Που σε κάποιες περιπτώσεις συνοστίστηκαν. Σε κάποιες άλλες όμως ήταν μια χαρά. Και μουσικά σώματα είχαμε συνοστισμό. Και στα μουσικά σώματα. Και στα μουσικά σώματα. Άρα, λοιπόν, μην το συζητάμε. Εκεί μπορεί να παρέμβει η αστυνομία. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε κάποιες συστάσεις, υποδείξεις. Από εκεί και πέρα σας είπα είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός. Προσπαθήσαμε τα μέγιστα. Πάρα πολλοί άνθρωποι συμμορφώθησαν στα μηνύματά μας, στις υποδείξεις μας για χρήση μάσκας και για αποστάσεις. Κάποιοι άλλοι δεν συμμορφώθησαν. Ήταν και μέρες εορταστικές. Δεν ήταν δυνατόν να προβούμε σε ακραία συμπεριφορά. Προσπαθήσαμε έτσι αποτρεπτικά, όπως λέτε, προληπτικά να τους συνετίσουμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ωραία, και ερχόμαστε στο Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Στο παραένα για να πέσουν τα πυροτεχνήματα. Πάλι. Εκεί ο Δήμος έχει βγει δημόσια και έχει πει θα τα βροντίξουμε τα πυροτεχνήματα στις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ η Ανάσταση έγινε στις 9. Κόσμος υπήρχε στην πάνω πλατεία. Παρουσία με αναμένα χεριά. Παρουσία της Δημοκρατίας στην Αθήνα, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και εσείς μετά προσπαθούσατε από τις 10 αντεάτυπα από τις 11 μέχρι τις 12 παρά 10 να πείσετε τον κόσμο να αποχωρήσει. Και δεν αποχωρούσε. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό από τη στιγμή που ο Δήμος αποφάσισε ερήμησες. Κοιτάξτε, εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι όπως είδατε σε όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στις αναστάσιμες λειτουργίες αλλά και εκδηλώσεις πάρα πολύ για να τηρήσουν το έθιμο. Εδώ υπήρξε αυτή, όπως το Κυριακό Πάσχα είναι ξεχωριστό, γνωρίζετε. Καμία αντίρρηση. Στο πρόγραμμα είναι και τα βεγγαλικά του Δήμου. Έγινε και αυτό. Και εκεί εμείς προσπαθήσαμε πάλι με συμβουλευτικά δηλαδή να διαδικτούμε. Από τη στιγμή που ο Δήμος είχε αποφασίσει να ρίξει πυροτεχνήματα στις 12 τα μεσάνυχτα, εσείς επιχειρούσατε να απομακρύνετε την νεολαία. Αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο. Δεν θα μπορούσε. Δεν είναι δική σας η ευθύνη. Πώς δεν υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση να πέσουν στις 9 για παράδειγμα. Ακριβώς. Ένα σενάριο. Όπως πανελλαδικά γίνεται. Θα γίνονται. Και έγινε. Ερωτηθήκατε. Δώσατε την τεκμηριωμένη επιχειρησιακή άποψη της αστυνομίας. Από ό,τι γνωρίζω, μίλησε ο διοικητής του τμήματος τάξης με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, είχαν μια συνεργασία και εκείνο που είπαμε εμείς είναι ότι να γίνονται με φιδό η διαδικασία, μην γίνονται δηλαδή για πάρα πολύ μεγάλη ώρα και συνοστίζονται οι άνθρωποι και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά και εμείς να τους έχουμε όχι συνοστισμένους και να είναι τα πράγματα με ασφάλεια για τους πολίτες. Υπήρξε κάποια επικοινωνία του διοικητή του τμήματος με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, βεβαίως. Εντάξει, αλλά το αποτέλεσμα. Προσέξτε, αυτή δεν είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας τήρησαν τα μέτρα και δεν ήρθαν. Ακριβώς. Ούτε για τους μπότιδες, ούτε για την ρήψη πυροτεχνημάτων. Αλλά μόνο για τις 9 το βράδυ στην πάνω πλατεία. Να ανάψουν τα κεράκια τους. Ναι, εγώ αλλά αυτό είδα, πούμε, εκεί. Μαζευτήκανε 1000 άτομα όμως, Κυριακό μου, και τα 1000 άτομα εν δυνάμει, με βάση αυτά τα οποία μας έχουν πει οι λοιμοξιολόγοι, είναι επί 250 σε επίπεδο δυναμικής μεταδοτικότητας. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν κουβεντιάζουμε για άλλο λόγο, κύριε Διευθυντά. Κύριε Ζηνιάτη, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Εδώ πολύ εύστοχα ο κύριος Μάνησης έθεσε την. Θέλω να πω κάτι στην τοποθέτησή του. Εδώ πρέπει να οφείλω να ευχαριστήσω ως αστυνομικός διευθυντής τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας που συμμορφώθηκε στα μέτρα. Αυτοί βοήθησαν έτσι ώστε να ελέγξετε ως ένα βαθμό την κατάσταση. Ακριβώς. Για τη συνεργασία τους όλο αυτό το 14μηνο, γιατί το βουβό, το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα συμμορφώθηκε στα μέτρα. Η Κέρκυρα δεν είχε διψήφια και τριψήφια νούμερα κορονοϊού. Και εγώ οφείλω για τη συνεργασία και την κατανόησή τους ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε αυτή τη μειοψηφία των νεαρών να τη διαχειριστούμε ήπια. Και όπως συνήθως λέμε σε αυτή τη χώρα, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Καλό βράδυ κύριε Διευθυντά, χρονιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.